Δε λέει σένα. Αχ, τι τραβάω και κυριακάτικα γυμναστικές κάνω, αγαπητοί τηλεθεατές. Καλησπέρα σας. Να είμαστε και σήμερα εδώ. Αλλά δεν είναι πάντα η Μαρία η οποία μετράει, ούτε η Παρθένος Μαρία, και δεν υπάρχει και παρθενογέννηση στο τραγούδι. Υπάρχουν όμως άνθρωποι που την παρθενία του τραγουδιού την παίρνουν, τη δηλίζουν, τη φτιάχνουν με το δικό τους τρόπο, την κάνουν μοναδική, έτσι ώστε να σε βάλουν μέσα σε ένα κρουαζιερόπλοιο, με μούτσο εμένα, ένα από τα πλοία της Ναυαρχίδος, και να σε πάνε μακριά, στα πέλαγα. Στα πέλαγα του ονείρου, χωρίς κύματα, ούτε στη σχέση, ούτε σε επαφές, ούτε σε τίποτα. Το παρελθόν είναι παρελθόν. Το παρόν είναι που μετράει. Και όταν είσαι η Πόπη Μαλιωτάκη, θα δείξει τι είναι το παρόν και τι θα είναι το μέλλον. Καλό το κορίτσι μου το όμορφο. Πόσο χαίρομαι. Μετά από καιρό να σε ξαναδώ. Και εγώ, αγάπη μου. Κάτσε στο αρχοντικό μου. Μην ακουμπήσεις το τραπεζάκι γιατί είναι τιμόρροπο, αλλά μας αρέσει πάρα πολύ, δεν θέλουμε να το αλλάξουμε. Τι κάνεις, Πόπη μου? Καλά, εσύ? Καλά. Χαίρομαι που λείπωσε, είναι φοβερά εδώ πέρα. Δεν είναι ωραία? Ναι, πολύ μου άρεσε και η παραγωγή εδώ. Ναι, είναι πολύ καλά τα όλα τα παιδιά, πάρα πολύ, δόξα στον Θεό. Έχουμε 32 κάμερες, 45 φωτιστικά και πάει γερανούς, πράγματα, κακό, χαμός, χαμός. Τρομερό. Είσαι καλά? Καλά. Πώς σου φαίνεται που θα περάσουμε το κυριακάτικο βράδυ μαζί? Τέλεια, δεν υπάρχει καλύτερη πρόταση. Έχω καιρό να σε ακούσω. Κοίταξε να δεις, πρόσεξε. Και γι' αυτό το λόγο είπα, αφού έχω καιρό να την ακούσω, θέλω αν πριβέ, βέβαια όχι αν πριβέ, γιατί μας βλέπουν 8 εκατομμύρια τηλεθέατες, δεν το συζητώ. Να μου πεις τα νέα σου. Καταρχήν, σε βλέπω πάρα πολύ καλά. Είδα πριν ξεκινήσουμε τα παιδιά σου και χάρηκα πάρα πολύ που έχεις τόσο χαριτωμένα παιδιά. Αν και λες είναι ο γιος μου, αλλά έχεις και μια κόρη. Και το παιδί το είπε ότι πάντοτε πρέπει να υπάρχει μια αδελφή στο σπίτι. Σίγουρα. Και μου έδειξε την αδελφή του. Συγγνώμη. Εσύ τίποτα. Η κόρη δεν υπήρχε. Για να πες λοιπόν αυτή τη διαφορά της μάνας καμιά φορά που πιο πολύ, γιατί το έχω τραβήξει και εγώ, αγαπάει πιο πολύ το γιο από ότι την κόρη. Όχι, δεν τον αγαπάω περισσότερο, τον αγαπάω και τα δυο μου παιδιά. Απλά ο Βασίλης, επειδή έχει χάσει τον μπαμπά του, είμαι λίγο πιο κοντά του. Κατάλαβα. Έτσι για να. Όχι ότι τα διαχωρίζω, η αγάπη μου είναι η ίδια και για τα δύο απλά. Ο Βασίλης μου, επειδή γι' αυτό το λόγο που σου είπα. Ωραία, δεν θα πούμε για ευχάριστα πράγματα. Ναι. Είναι και τα δύο υπέροχα παιδιά. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί τους και συγχαρητήρια που έχεις αυτήν την υπέροχη παρέα. Δεν ξέρω πώς είσαι στην προσωπική σου ζωή. Αν θες να μου πεις, μου το λες. Αν όχι, πάλι το σέβομαι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τα παιδιά για τους γονείς είναι το πιο σημαντικό πράγμα και είναι και πάνω απ' όλα. Πες μου όμως από εκεί και πέρα, πώς συντηρείς αυτά τα παιδιά? Γιατί είναι μικρά παιδιά. Πρέπει να τα σπουδάσεις, να τα μεγαλώσεις. Δόξα τω Θεώ, όλα αυτά τα χρόνια που δουλεύω, γιατί δούλευα αρκετά χρόνια και εγώ και ο σύζυγός μου, ο Μπάμπης που έφυγε από τη ζωή. Δόξα τω Θεώ, έκανα τα κουμάντα μου και είμαι πάρα πολύ καλά. Μπράβο. Δεν έχω ανάγκη, ακόμα και να πω ότι σταματάω αύριο το πρωί, δεν έχω ανάγκη. Δεν ζω από αυτό, αυτό το αγαπάω και το κάνω. Και κάποιες φορές έχω βοηθήσει και κάποιους φίλους μου, ας πούμε. Μπράβο. Άρα λοιπόν μέσω της δουλειάς σου μπορείς να είσαι και πιο κοντά σε ανθρώπους. Εκφράζομαι, το κάνω χρόνια, το ξέρω πάρα πολύ καλά και έχω κάτι να ασχολούμαι. Εγώ όταν σε μελετούσα τότε, εκείνο τον καιρό που σε έβλεπα, με λίγο φασαρία, με λίγο κίνο και μετά δυστυχώς με αυτό το χαμό του ανθρώπου σου, είδα μια γυναίκα που τελικά, ενώ είχε κάτι και έχει κάτι και καλά κάνεις και συνεχίζεις και δεν πρέπει να λείπεις τους φαν σου, πιο πολύ ασχολήθηκε ο κόσμος με διάφορα σχόλια και με. Εντάξει, μπορεί να κάνεις και εσύ μια ίντρικα και εγώ την κάνω καμιά φορά. Δηλαδή, έχω όταν κάνει πολλές ίντρικες. Εγώ δεν είμαι η Beyoncé, είμαι η Ποπάρα και τα λοιπά. Και καλά έκανες. Αυτό είναι χαμός. Γιατί οι άλλοι που είναι Παπάρα και δεν το λένε, εσύ είσαι η Ποπάρα και είναι αλήθεια γιατί είναι και το όνομά σου. Και είσαι και Ποπάρα για μένα. Είναι ο τίτλος του CD μου. Έχουν παρεξηγήσει κάποιοι τον τίτλο του CD, γιατί είπα ένα τραγούδι σατυρικό και αυτοσαρκαζόμουν. Ξαναπες το πάλι, γιατί θέλω να ξαναπενθυμίσω στους τηλεθεατές πώς ήταν το όλο θέμα, πώς ξεκίνησε. Τι λοιπόν, είπε δηλαδή, ήταν ο τίτλος. Με είχε σατυρίσει ο Λάκης ο Λαζόπουλος και εγώ για να το απαντήσω, δηλαδή άλλοι που λέγανε ας πούμε θα πάμε δικαστήριο κτλ. Εγώ για να το απαντήσω πάνω σε αυτά που με σχολίαζε, του έδωσα μία απάντηση μέσω του σατυρικού μου τραγουδιού που είπα. Και το ονόμασα από πάρα, είναι ο τίτλος του CD μου. Για το 2008 τώρα μιλάμε. Και είναι και το όνομά μου. Και από εκεί ας πούμε με βγάλανε υπό πάρα, ενώ είναι ο τίτλος του CD.
αλλά είναι και το όνομά μου, δεν με πειράζει. Ακριβώς. Εσύ στενοχωριέσαι με αυτά τα σχόλια, έχεις στενοχωρηθεί στο παρελθόν, σου μπλόκαραν κάποιο ενθουσιασμό στο να κάνεις πράγματα, σου όχι, άρεσε αλλά, που τα κάνανε, γιατί καμιά φορά λένε any publicity is a good publicity. Ασχοληθήκανε δηλαδή, πιο πολύ με την προσωπική μου ζωή, παρά ας πούμε με τη δουλειά μου, δηλαδή έλεγα κάποιες εκπομπές, έλεγαν εμένα για τα προσωπικά μου επειδή με ρωτάγανε και πολύ πιο λίγο για τη δουλειά. Αυτό αυτό μου είχε μείνει. Ναι. Και τη στιγμή που είχε το τσαγανό, ρε παιδί μου, και όλο αυτό το πράγμα. Και, γιατί εσύ δεν είσαι μόνο τραγουδίστρια, είσαι και διασκεδάστρια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, δεν τραγουδάς σε μια συναυλία, σε ένα κάτι, ξέρω εγώ τι, βγάζεις ένα δίσκο και χάνεσαι. Εσύ διασκεδάζεις τον κόσμο. Διασκεδάζω τον κόσμο. Άρα, και εκτός λοιπόν, από είσαι αυτό. Χρήσιμη εκτός στο από αυτό, είχαμε εμείς μαγαζιά και κοντά σε εμάς, ας πούμε. Ταΐζαμε πάρα πολύ κόσμο, δουλεύανε πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί τραγουδιστές, πολύ προσωπικό και, και έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να μου πεις κάτι πιο έτσι ιδιαίτερο. Υπήρξε φορά που την ώρα που τραγουδούσες και είχες κάποιον που σε φλέρταρε και είχες αποδεχτεί αυτό το φλερτ με την έννοια του τραπεζιού και με σένα στην σκηνή και να το χαιρώσουν να... σε αποθούσε αυτό το πράγμα, ήθελες ο άλλος να έρχεται μόνο και μόνο να σε ακούσει και εννοώ και μπορεί να ήταν και παντρεμένος και να ήταν και μαζί με τη γυναίκα του κάτω. Πολλές φορές. Πες μου λίγο σε αυτά τα πράγματα πώς είναι. Πολλές φορές όταν βγαίνουμε στην πίστα, όχι μόνο εγώ, όλοι οι τραγουδιστές, μας φλερτάρει από κάτω ο κόσμος, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι έχουν και τις γυναίκες τους δίπλα, αλλά αυτό το παραβλέπουν εκείνη τη στιγμή και πολλές φορές μου έχουν χώσει και το τηλέφωνο τους, ας πούμε, που έχω πάει να τους χαιρετήσω. Στο χέρι μέσα. Εσύ έχεις τσαντάκι μαζί ή είσαι με γυμνά χέρια? Όχι, είμαι με γυμνά χέρια. Πώς το πιάνεις? Το έχω πάρει. Α, το έχεις πάρει. Βέβαια. Το έχει πάρει. Βέβαια το έχω πάρει. Και? Όταν μ' άρεσε και έβλεπα ένα φλερτ που μ' άρεσε και εμένα το έπαιρνε. Καλά, συγγνώμη, πώς μπορεί να συγκεντρώνεις τη σκηνή. Εγώ δηλαδή τώρα που έκανα σοφ, θα τα χαζά που κάνω καμιά φορά. Έχω τέτοιο τρακ και τα λοιπά που δεν εγώ μπορώ να το κάνω. Νομίζω κάτω. Ότι δεν υπάρχει. Νομίζω... Κατέβαινα και κάτω, έπαιρνα από το χεράκι τον κόσμο και. Σαν τον Καλίδη που έχει κάνει ένα τρικέφαλο τρομερό. Χαιρετάει όλο το μαγαζί. Και χαιρετά όλο το μαγαζί, ειδικά και όταν είναι φίλοι μου, γιατί οι φίλοι μου φέρνουν κάποιου άλλου φίλου του. Οπότε. Δεν μπορεί να πιάνει και κουβέντα, τι κάνει, τι φάγατε σήμερα. Βεβαίω, να πιάσω και κουβέντα. Καλά, μη μου πει. Αλήθεια σου μιλάω. Πάω που με κοροϊδεύει. Ναι, όχι, του πιάνω την κουβέντα. Γιατί και έρχονται... αφήνει το τραγούδι και παίζει μπάντα εκεί πέρα και τα λοιπά και εσύ λες τι κάνεις. Όχι, καλά. Αλλά σε ένα ταξίδι. Α, πούμε, σε ένα ταξίδι, δεν μπορώ να πω πολλέ κουβέντε, αλλά σε ένα ταξίδι, α πούμε, την ώρα που κάνω ένα σχολείο, εγώ μπορώ να μιλήσω. Και του κατουρά του μουσικού, δεν σε νοιάζει να του ακούσουν του έρημου. Και μετά, αφού τελικά έχει πει τα δικά σου κάτω κτλ., αρχίζει και συστήνει. Και λε την κιθάρα ο τάδε. Καταρχήν... Στο πιάνο εκείνο, στο σαξόφωνο ο άλλο. Καταρχήν, α πούμε, όταν του σηκώνομαι. Εγώ σηκώνομαι και μαζί του και χορεύω πολλέ φορέ με τον κόσμο. Καλά, το... Τόσο πολύ διασκεδάζω. Το θυμάμαι τον μπαμπά μου. Ξέρεις, εγώ ήταν μικρό παιδί, ο πατέρα μου με τραμπολογούσε. Στην Τριάννα του Χιλά, στον Αστέρα. Είχα γνωρίσει τον Καζατζίδη με τη Μαρινέλα μαζί, καθόμουν στο Πάλκο, πάνω ήμουν 6-7 χρονών όταν ήταν τότε αυτοί μαζί. Και θυμάμαι ότι τελικά ο μπαμπάς ήταν πολύ γλεντζές και ο δικός μου πατέρας. Η μαμά παγιωμένη πάντα, η λατρεία του, αλλά γκομένιζε με όλες τις γύρω-γύρω. Ή και το Περπινιάδη που του έκανε λίγο τον τσάτσο και του σύστηνε τις δεύτερες, τις τρίτες και τέτοια. Όχι τις δεύτερες, τις τρίτες της εβδομάδας, τις τραγουδίστρες εννοώ. Και ο μπαμπάς μια χαρά έσπαγε μπαλόνια και τότε ξέρεις πάγανε μπαλόνια με την καρφίτσα για να κάνουν το θόρυβο. Τα έχεις προλάβει εσύ τα μπαλόνια? Όχι, μόνο τα πιάτα. Είσαι πολύ νέα. Αυτό τώρα μόνο τα πιάτα. Μόνο τα πιάτα. Αλλά μετά τα καταργήσαν, αλλά σε κάποια μαγαζιά το έχουν ξαναφέρει πάλι στη μόδα. Πες μου τώρα αυτό το θέμα του θορύβου, δηλαδή τα λουλούδια, τα πιάτα, το οτιδήποτε είναι αυτό το εντουράζ που κάνει τη διασκέδαση. Πόσο γκαζώνει τελικά τον καλλιτέχνη? Κοίταξε. Ή πόσο δεν το γουστάρει αυτό το πράγμα, γιατί μπορεί να του λερώνει το φόρεμα το πολλές φορές μας λερώνει, πολλές φορές την έχω φάει εγώ στο μάτι με το λουλούδι. Πολλές φορές έχω φάει και τους δίσκους στο κεφάλι μου. Πολλές φορές όταν πιο παλαιότερα που είχαν τα πιάτα, στη Γερμανία θέλω να σου πω ότι είχα πάει σε ένα μαγαζί και είχαν πορσελάνες. Και φοβόμουν να μην κοπώ και όλα στα πόδια, ήταν πολύ επικίνδυνο. Και ευτυχώς που τα σταματήσανε μετά. Και τώρα, ας πούμε, πολλές φορές κουνάνε τη σαμπάνια και λουζόμαστε. Ή ας πούμε παίρνουν ένα μπουκάλι. Αυτή την άλλη σαμπάνια που δεν είναι ποιοτική. Παίρνουν ένα μπουκάλι και το καίνε στην πίστα. Σοβαρά. Ναι. Παλιά νομίζω και έκανε και τις γραβάτες, τους βάζανε και αυτές τις κάσεις μετά. Χαμός, όταν μεθύσει κάποιος άνθρωπος, δεν τον ελέγχεις. Mm. Δεν ελέγχεται όταν έχει πιει και έχει έρθει στο κέφι και χαλάει. Κάνει τα στραβά μάτια και ο επιχειρηματίας γιατί σου λέει αυτός θα μου τα κουμπίσει. Ξέρουν ποιοι είναι οι καλοί πελάτες. Πες μου πόσο σταρ ξυπνάει η Pop Μελιωτάκη μια μέρα. Ή πόσο χαζί ξυπνάει μια άλλη μέρα και δεν κοιτάζει τη μαρκίζα
δεν κοιτάζει πώς θα τοποθετηθεί, σε ποιο ωράριο. Δηλαδή, μπορεί να τη πει ο καταστηματάρχης, επειδή είπε τώρα να βγεις την ώρα που είναι μεθυσμένη ή να βγεις πολύ νωρίς. Πόσες φορές έχεις τσαντιστεί και πόσες φορές έχεις χαρεί που σε έχουν τοποθετήσει για αυτό που θεωρείς ότι αξίζεις. Όλοι οι τραγουδιστές βγαίνουν με πρώτο, δεύτερο πρόγραμμα. Και να θέλεις να με βγεις, όταν έρθουν, ας πούμε, αργά κάποιοι άνθρωποι στις 1, στις 2 η ώρα, θα σε δούνε αργά. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί να βγει 3-4 η ώρα. Έχει τύχει να βγω και 4 η ώρα το πρωί. Δεν μπορώ να πω όχι. Ναι, αλλά το γιατί όνομά σου στη Μαρκίζα ήταν πάντοτε όπως το ήθελες εσύ. Έχει τύχει να. Αν και βασικά. Αρχικά τραγουδούσε στους συζύγους σου το μαγαζί, έτσι δεν είναι. Έχω τραγουδήσει λοιπόν, πολύ πρόβλημα. Και στο εξωτερικό, γιατί είχαμε και μαγαζί στη Γερμανία με το σύζυγο. Mm-hmm. Και ήμουνα στη Γερμανία. Λοιπόν, από εκεί έχουν παρελάσει όλα τα ονόματα. Όπως και με τις μούσες που είχαμε, και εκεί ήρθαν πάρα πολλά ονόματα και τραγουδούσαν. Ναι, έχω τραγουδήσει με πάρα πολλούς και πριν γίνουν ονόματα και μετά. Και ήμουνα στους συζύγους τα μαγαζιά περισσότερο. Έχω όμως τραγουδήσει και σε πολλά άλλα διάφορα μαγαζιά. Δηλαδή, ας πούμε, και επαρχία που πάω ή πάω και εξωτερικό. Έχω δουλέψει Αυστραλία, έχω δουλέψει Τορόντο, έχω δουλέψει Μόντρεαλ. Πώς υποδέχονταν εκεί, πρώτα απ' όλα γιατί αγαπούν την Ελλάδα, αλλά σένα συγκεκριμένα, σαν Πόπι Μαλιωτάκι. Εμένα με αγκαλιάζει ο κόσμος. Mm. Με ένα περίεργο. Γιατί είσαι απλός άνθρωπος. Ναι, είμαι απλή, διασκεδάζω μαζί τους, ναι. Χορεύω και μαζί τους, μιλάω, βγάζω φωτογραφίες. Πάω και στο σπίτι. Και μαζί τους δεν μου το έχεις πει να κάνουμε μια χορογραφία πρόβα να την χορέψουμε. Έλαντε. Θα ξανακαλέσεις, τι. Εν τω μεταξύ, εσύ είσαι καν ηθοποιός. Είσαι σχεδιαστής μόδας top, είσαι χορευτής, είσαι παρουσιαστής. Πολυτεχνίτης και ρημοσπίτης. Λοιπόν, ένα τραγούδι δεν έχεις κάνει. Ούτε πρόκειται, Πόπι. Πόσο θα το ήθελα πολύ να κάνω ένα να το τραγούδι. Σπάζω το... Δεν υπάρχει. Γιατί. Εκτός και αν κάνουμε ένα ράπο, ιδέες, ένα ράπερ. Τέτοιο. Ναι, έχω τόσους φίλους ράπερα, μας γράψει ένα τραγούδι, θα γίνει σεισμός. Για βάλτε το λίγο στο μυαλό σου. Αν μου έχει μείνει πολύ... μυαλό ακόμη. Δεν ξέρω αν με αφήνει εδώ ο παραγωγός, ο κύριος Καλανιώτης, γιατί μου είπε ότι κάνω πάρα πολλά και πρέπει να ηρεμήσω και να είμαι μόνο για το κανάλι. Ένα τραγούδι λέμε. Ένα μόνο, κύριε Καλανιώτη. Ένα μόνο τραγούδι. Δεν θέλω με τίποτα άλλο. Ωραία. Πες μου τώρα, αύριο έχεις να κάνεις μία επιλογή. Τι θα επέλεγες, να είσαι ποιου στυλ τραγουδιού, του λαϊκού. Θα ήθελες να έχεις κάνει ένα ελαφρό μπουατοειδές τραγούδι, θα ήθελες να έχεις ένα κλασικό ρεπερτόριο. Τι είναι αυτό που παρέλειψες να κάνεις στη ζωή σου ή δεν παρέλειψες και τίποτα. Μπορεί αυτό που κάνεις να σε αρέσει πάρα πολύ. Ή με ποιον θα ήθελε να κάνει μια συνεργασία. Μπορεί να είναι και διεθνή όνομα. Κοίτα, εγώ έχω κάνει, δηλαδή στις δισκογραφίες μου έχω πει και μπαλάντες, έχω πει και ρούμπες, έχω πει και τσιφτετέλια, έχω πει και ζεμπέτικα, έχω πει και λαϊκοδημοτικό, δηλαδή ένα καινούριο που το έφερα φρέσκο, δεν το έχω κυκλοφορήσει πουθενά στα social media, είναι λαϊκοδημοτική ρούμπα, αλήθεια. Την οποία δεν έχω ξανακάνει τέτοιο τραγούδι. Ποιος και θα την πω πρώτη ποιος φορά. Ποιος είπε να το κάνεις αυτό. Σου είπε κάποιος ή σε πλησίζει και σου λέει... Άκουσε τη φωνή μου, νομίζω μου λέει ότι σου ταιριάζει και λίγο το δημοτικό. Γιατί όχι δεν το δοκιμάζεις. Ένα λαϊκό δημοτικό είναι. Και το έκανα σε στυλ, ας πούμε, μπορεί να παιχτεί και σε κλαμπ. Είναι πιο μπιταριστό. Σαν remix, ας πούμε. Πιο μπιταριστό είναι. Ναι. Δεν είναι ακριβώς δημοτικό-δημοτικό με κλαρίνο. Είναι πιο. Α, τώρα beat. Μου φέρνεις ένα ερώτημα στο μυαλό μου να σου πω, μιας και μου λες αυτό το πράγμα που είναι ένα μίξ. Ναι. Έχεις ακούσει καθόλου το τραγούδι που πρόκειται να πάει στη Eurovision, που είναι ένα τραγούδι, ας το πούμε, ethnic και έχει λίγο χαρακτήρα ποντιακό. Και αυτοί υποτίθεται θέλουν να περάσουν κάποια μηνύματα. Αν δεν το έχεις ακούσει, να μην το σχολιάσουμε. Δεν το έχω ακούσει καθόλου. Πρέπει να το ακούσεις και ίσως. Να σου αρέσει και να μοιάζει λιγάκι με το δικό σου. Το θέλω να το ακούσω τώρα και δεν το έχω ακούσει ακόμα και χαίρομαι που θα το ακούσω μαζί για πρώτη φορά. Πριν πάμε όμως αυτό, θέλω να μου πεις, τότε που έβγαινες πολύ στα μίντια, πάρα πολύ, την έχω πατήσει και εγώ γι' αυτό σου λέω, θέλω να δω τη δική σου την άποψη. Ήταν κάτι που το έκανες εσκεμμένα, σε έπαιρνε έτσι το ρεύμα και δεν μπορούσες να πεις όχι σε κάποιους που σε καλούσαν μόνο και μόνο για να βγάλουν θεματικότητα δική τους. Γιατί από ό,τι κατάλαβες, δεν σε βοήθησε πάρα πολύ. Το δεύτερο. Αυτή βοηθιόντουσαν. Το δεύτερο. Αυτό. Το δεύτερο. Mm. Πιστεύω ότι, για να μην χαλάσω χατήρι και τσακωθούμε, γιατί έχει γίνει και αυτό, έλεγα πολλές φορές ναι, ενώ δεν ήθελα να μα το κάνω. Η δισκογραφική σου δεν σε προστάτευε, δεν είχες μια δισκογραφική. Να σου πει, παιδί μου, θα βγεις αυτές τις φορές, θα κάνεις έτσι, δεν θα άκουγα. Κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Δεν άκουγα. Δεν άκουγα. Mm-hmm. Με είχε πάρει μπάλα και δεν άκουγα κανέναν. Άρα λοιπόν, αν γυρίσουμε πίσω και πάμε δηλαδή στο 2002, θα σου πω εγώ, όχι πολύ, 2004 εκεί.
τι δεν θα έκανες πάλι, τι θα ήθελες να έχεις αποφύγει. Παράδειγμα, ας πούμε το 8, υπήρχε μέρα που έκανα σε 4 διαφορετικά κανάλια, έκανα θέματα. Κάναμε, ας πούμε, πολλές φορές έλεγα ατάκες, τις οποίες... Τις παίρνανε, τις λύζανε και τις κάνανε. Ακριβώς. Θέμα. Οπότε έπρεπε να βγεις για να υπερασπιζείς τον εαυτό σου. Κάναμε, ας πούμε, ένα, πώς να σου το πω, μία ίντρικα, την οποία περνάγαμε καλά, κάναμε την πλακίτσα μας. Αλλά αυτό όμως, κάποιοι καταλάβαιναν ότι το κάναμε από πλάκα και κάποιοι άλλοι το παρεξηγούσαν κιόλας. Αλλά πιστεύω στην πορεία το καταλαβαίνανε κάποιοι άνθρωποι που είναι νοήμων. Κάποιοι άλλοι δεν το καταλαβαίνανε και νομίζανε επειδή κάναμε πλάκα ότι ήμασταν, μπορεί να με περνάγανε και για χαζί. Καλά, σίγουρα χαζί δεν ήσουν με τίποτα. Αλλά ήσουν μια αγωνίστρια, είσαι μια αγωνίστρια γυναίκα. Δεν είναι γραφικό αυτό όπως το λέμε έτσι. Είναι πολύ ωραίο. Όχι. Και ένδοξο να το κάνεις και ειδικά όταν λες ότι έχω βοηθήσει και ανθρώπους, αυτό είναι ακόμη και συγκινητικό, θα έλεγα. Ναι, έχω βοηθήσει. Από εκεί πέρα όμως, όταν θέλουμε να είμαστε star, κάποια στιγμή μας φιλτράρουν κάποιοι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μόνοι μας. Πρέπει δηλαδή να ακούμε σε κάποιον. Εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Βλέπεις μια μπαχατέλα που λέγεται Kardashian και έχει γίνει μια super star. Συμφωνώ. Κάνει δηλαδή μια φωτογραφία που για να την ανεβάσει κάνει 18 ώρες να την ρετουσάρει. Το αποτέλεσμά της όμως είναι ότι παρακινεί ολόκληρη η βιομηχανία του χρήματος και την φτιάχνουν και την κάνουν κάτι. Εδώ στην Ελλάδα αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Όμως, όταν βλέπει ο άλλος πώς συμπεριφέρεται μια τάδε γυναίκα που έγινε star και ενώ κατά τη γνώμη του και κατά τη δική μου δεν έχει τα προσόντα, σου λέει γιατί να μην το κάνω εγώ. Ναι, αλλά αυτή όμως, όταν ξυπνάει το πρωί, βρίσκει 400 μηνύματα από το manager της ότι πρέπει να κάνει αυτό, θα φας 10 και 10, μία μπανάνα η οποία θα είναι ξεφλουδισμένη μέχρι τη μέση. Δεν θα κοιτάς ποτέ το προφίλ, γιατί τώρα θέλουμε να δούμε το αν φας, γιατί είπαν ότι έχεις στραβή μύτη. Έτσι τους μιλάνε οι μάνατζερ. Ναι. Εσύ θα έμπαινε σε μια τέτοια διαδικασία προκειμένου ή θα ήθελες μάλλον να είχες μπει, γιατί τώρα πια έχεις κάνει την πορεία σου και θα ήταν αυτές το κάνω από την ημέρα που βγαίνουν και κάποιος τους μάνατζερ από την αρχή. Όταν έχεις προχωρήσει, δεν γίνεται. Θα είχες μπει σε αυτό το κλισέ ή ήθελες να είσαι ελεύθερη. Όχι, να κάνεις ό,τι γουστάρεις. Ήθελα να είμαι ελεύθερη. Άρα, να λοιπόν, κάνω ό,τι γουστάρω. Και που την πάτησες, εσύ φταίς. Ναι, φταίω. Οπότε. Εγώ φταίω. Μα μόνο εγώ φταίω, κανείς άλλος. Αλλά εμένα μου βγήκε σε καλό, γιατί κοίταξε από αυτό. Δηλαδή, ναι, μεν μπορεί να ασχοληθόταν πιο πολύ με την προσωπική μου ζωή, αλλά ακουγόταν, έλεγα και τα τραγουδάκια μου. Εννοείται. Έστω και ακαπέλα, ας πούμε. Πολλές φορές το δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, το Star τότε, μου λέγανε πες και το τραγουδάκι σου. Όχι, και το εσύ, εδώ δεν το πεις ακαπέλα, εμείς σου έχουμε και το CD, έχουμε και το μικρόφωνο. Οπότε, βλέπεις ότι εμείς έχουμε ένα αξεσουάρ παραπάνω που λέγεται μικρόφωνο. Βέβαια, εσείς είσαστε οργανωμένοι. Επιτέλους να μας το αποκαλύψεις αυτό το κοινό τραγούδι. Βέβαια. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ορίστε. Special.
Μπράβο, ρε Πόπη. Αυτό είναι το τραγούδι. Έκανες τη διαφορά. Έτσι. Μπράβο. Αυτό που λέγανε να υδρώνει το αυτί μου, δεν υδρώνει το αυτί μου, αλλά υδρώνει το κορμί μου. Είδες πώς μπορεί να αλλάξει μία λέξη. Αμέσως. Το νόημα. Όλη του τραγούδι. Εγώ νομίζω ότι αυτό, όχι νομίζω, είμαι σίγουρος ότι θα γίνει σουξέ. Γιατί είναι εύκολο, ρυθμικό. Ναι, και χορεύεται κιόλα. Είναι χορευτικό. Αυτό άμα γίνει ένα super remix με ένα rapper, με ένα έτσι κτλ. Η δεύτερη μου κίνηση είναι αυτή. Θα το κάνεις οπωσδήποτε. Καταρχήν ένα τραγούδι, να ξέρεις. Εγώ δεν το ξέρω πάρα πολλά, αλλά λόγω του ότι στα πάρτι μου έπρεπε να βάζω διάφορα remix ενός hit, τέσσερα remix συνήθως κάνουν που είναι καλά. Δηλαδή με ένα κομμάτι γίνονται τέσσερα διαφορετικά. Πιο γρήγορο, πιο αργό. 7, 8, 3, 4, πώς τα λένε και τέτοια. Οπότε αυτό το κομμάτι, επειδή έχει ωραίο στακάτο και στίχο και μουσική, αν το ραπάρεις ή το ρουμπιάσεις πιο πολύ ρούμπα δηλαδή, θα γίνει πάρα πολύ καλό. Είναι η πρώτη φορά που το λέω στην εκπομπή και πιστεύω ότι θα είναι καλοτάξιδο. Να καλημίσω το ευχόμαστε. Γιατί με το που έκλεισε χθες το τηλέφωνο που με πήρε η κοπέλα, κατευθείαν μετά με πήρε να πάλι εκπομπή. Ναι. Εύχομαι να σε ανοίξουμε το δρόμο και, λέω και να είναι. Τύχια. Δηλαδή, λέω τι έγινε ξαφνικά. Έχουμε, είμαστε γουρλίδες. Γι' αυτό σου λέω. Εγώ θέλω να μου πεις κάτι άλλο τώρα. Εάν θα έπρεπε να φύγουμε για την Αυστραλία αύριο και να μην έχεις τα παιδιά μαζί, γιατί θα πρέπει να κάνεις. Τα παιδιά έχουν τις δικές τους εδώ πέρα. Σίγουρα. Στα σχολεία τους, τα έτσι και τα αλλιώς. Και θα έπρεπε να φύγεις για 3 μήνες. Θα το έκανες? Για 3 μήνες? Mm. Πιστεύω ότι αν ήταν καλοκαίρι, ναι. Το χειμώνα. Άρα να πάρεις και τα παιδιά μαζί που δεν θα έχουν σχολεία και τέτοια. Το χειμώνα είναι δύσκολο λίγο, αλλά το καλοκαίρι μπορώ να το κάνω. Mm. Θέλω να ξέρω, αγαπάς να τραγουδάς πιο πολύ ερωτικά τραγούδια ή ξεσηκωτικά, δηλαδή. Ξεσηκωτικά, θα διασκεδάζει ο κόσμος. Mm. Γιατί κάθεται ο κόσμος. Κάθεται δηλαδή που λέει. Κάθεται ο κόσμος και δεν διασκεδάζει, μόνο κάθεται και σε κοιτάει έτσι. Ενώ με το χορό, ας πούμε, σηκώνονται και καρέκλες. Mm. Ναι, αλλά όταν σε επισκιάζει, γιατί όταν σηκωθούν όλοι, ο τραγουδιστής συνήθως δεν φαίνεται, ρε παιδί μου. Μα αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, να σηκώνει το κόσμο να τα διασκεδάζει. Θα σε δουν και σε ένα-δύο μπαλάντες. Ας πούμε στην αποχώρηση που κάνει ο κάθε καλλιτέχνης, τον βλέπουν. Ναι, βέβαια, και σε ένα-δύο μπαλάντες. Κλείσιμο, ναι, στο κλείσιμο τον βλέπουν. Δηλαδή έτσι κλείνω συνήθως. Εσύ θέλεις να διονυστεί αυτό το πράγμα, δηλαδή τα παιδιά να γίνουν καλλιτέχνες ή τραγουδιστές ή κάτι άλλο? Δεν τους αρέσει, δεν μου το έχουν συζητήσει, αλλά αν τους άρεσε, πολύ ευχαρίστως θα ήμουν δίπλα τους. Mm-hmm. Δεν τους αρέσει όμως. Εσύ τώρα πες μου ακριβώς, για να ξέρει ο κόσμος, είμαστε πάλι πίσω, σου ανοίγουμε το δρόμο, εύχομαι όλα να πάνε καταπληκτικά. Όντως μου τον ανοίγεις, όντως μου τον ανοίγεις και σε ευχαριστώ δημόσια και γι' αυτό. Και πραγματικά θα το χαρώ ιδιαίτερα. Πες μου λοιπόν, τι ετοιμάζεις τώρα, να ξέρει και ο κόσμος που ολοκληρώνω αυτό το single που κάνω τώρα, έχω γράψει άλλα 2 τραγούδια. Θα κάνω remix αυτό εδώ, το έκανε στη διαφορά. Με το υπόσχεσαι. Οπωσδήποτε και μακάρι να έμπαινες και εσύ μέσα σε αυτό το σύνδεμο. Θα το ήθελα πάρα πολύ. Γιατί έχει θετική άβρα και γιατί όχι να μην δοκιμάσεις και εκεί τη δύναμή σου. Ένα τραγούδι είναι ούτως ή άλλως. Να βάλουμε ένα ράπερ, να βάλουμε και εσένα. Να κάνω τη διαφορά. Ναι, να κάνεις τη διαφορά. Έκανα τη διαφορά. Μετά έχω εμφανίσεις σε όλη την Ελλάδα. Μου έχουν κλείσει κάποιες εμφανίσεις. Θα πάω στην Αρχαία Επίδαυρο να τραγουδήσω. Μετά θα με Λάρισα και ούτω καθεξής. Και ολοκληρώνω και αυτό. Γιατί μια φορά μου λέει κάποιος τραγουδιστής, μου λέει θα γυρίσω όλη την Ελλάδα. Θα πάω Κοκκινιά, Πέραμα, Κηφισιά, Μαρούση, Περιστέρι. Κάνε τα κλαπάκια μάλλον. Ναι. Γύρω-γύρω. Ενώ εσύ? Εγώ θα πάω εκτός Αθηνών. Την περασμένη εβδομάδα ήμουνα στην περιοχή Κολιάκη, στην Αρχαία Επίδαυρο. Τώρα θα πάω Λάρισα και ούτω καθεξής. Μου κλείνουν κάθε εβδομάδα, ας πούμε, παιδιά, κάποια εξτραδάκια. Έχετε την ευκαιρία γι' αυτό από σου τώρα λέω, να κάνετε booking, σας το γι' αυτό λέω. Σου λέω ότι άμα κάνουμε μαζί ένα, θα τους προλαβαίνουμε. Μακάρι να φανώ χρήσιμος και σε αυτή τη φορά. Ναι. Εγώ θέλω πάρα πολύ να σε ευχαριστήσω που ήρθες και πήρα την παρθενία σου στο τραγούδι αυτό. Παρθενόλη, όπως είναι. Εύχομαι να είσαι έτσι πάντα να γλεντάς τη ζωή, να είσαι έτσι αγαπημένη. Έτσι είμαι εγώ, δεν έχω αλλάξει καθόλου. Έχεις γύρω και αγαπάς και έχεις επιλέξει. Έχεις πονέσει τη ζωή σου, αλλά ο πόνος δυναμώνει τους ανθρώπους. Πάντα. Και λέει και ένας που επίσης έχει πονέσει πάρα πολύ. Γιατί εκτός από το γκλίτερ και όλα και τα λοιπά και το φιασίδι που κάνουμε για να βγούμε ως τηλεθεατές να βλέπουν κάτι χαρούμενο και να τους ανεβάζουν τον ψυχισμό τους, δεν πάει ο άνθρωπος να έχει μέσα του περάσει έναν πόνο, τον οποίο τον ξεπαστρεύει, τον ξεφλουδίζει, μετά τον αλείβει με ωραία συναισθήματα και βγαίνει έτσι όπως είναι εσύ με θετική ενέργεια και σου εύχομαι πάντα έτσι να την έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο για εσάς κυρίες και κύριοι,
πριν αποστηθήσετε το τραγούδι που θα το ξανακούσετε στο playback μας, θα ήθελα να πάμε σε ένα ευχάριστο διάλειμμα και να γυρίσουμε με έναν άνθρωπο που θα μας μοιήσει στο θέμα του luxury. Και δεν λέγεται Lux Gavalas, θα δείτε ποιος είναι. Σε λίγο. Ένα μονάχα, σου λέω ένα. Δεν θα αγαπήσω άλλον άντρα σαν εσένα. Κι ας με πονάς απ' την καρδιά, δεν έχεις βγει. Δεν άκουσα πως είπατε ορίστε. Συγγνώμη κύριε, ποιος είστε? Δεν μου λες, κάθε μέρα πρέπει να σου συστήνομαι ξανά μανά. Για πες μου σε παρακαλώ, δεν ξέρεις ποιος είμαι? Είμαι ο Λάκης Γαβαλάς, ο οποίος είναι το The Good Luck στο Blue Sky κάθε Σάββατο και Κυριακή. Τι ώρα? Κατάλαβες? Στις 8 η ώρα. Α. Πού θα είσαι? Στο σπίτι. Μαζί μου. Ναι. Μαζί μου. Να σου πω, εγώ δεν θέλω να δημιουργήσω ούτε πανικό, ούτε να σε εκτροχιάσω, ούτε να δημιουργήσω μακελιό. Γιατί μακελιό το δημιουργεί ο ειδικός. Και ξέρεις ποιος είναι? Ποιος? Ο καλεσμένος μας, ο Γιάννης Νταραβίγκας. Ορίστε, παιδιά. Τι, αυτό θα πει. Τι έχουμε εδώ, τι έχουμε? Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει? Καλώς το φίλτρατό μου. Καλώς σε βρήκα. Καλώς όρισες καλώς στο θετικό μου. Καλώς σε βρήκα. Δεν σου παίρνω τασάκι γιατί δεν θέλω να χαλάσεις και να γδάρεις το υπέροχο τραπεζάκι της παραγωγής. Το πουρο είναι το αξεσουάρ μου, βέβαια. Το οποίο πάντοτε ξέρεις, το έχω καμιά μαζί. Φορά, καμιά φορά κρατάω το πουρο και λέω, ας πούμε, να ανάψω, λες. Ξέρεις. Κοίταξε να δεις, είναι και αυτό ένα φετίχ, έτσι. Πολύ καλό και μ' αρέσει. Εκτός το ότι φαίνεται λίγες καλά. Λίγες φορές τα ανάβω. Γιατί όπως ξέρεις, το κάπνισμα βλάπτει. Αυτό πρέπει να το πούμε. Θα περάσουμε και το μήνυμα. Το κάπνισμα βλάπτει, ειδικά αυτό το κάπνισμα βλάπτει στην τσέπη. Γιατί στην κάθε τέτοιο πουρο έχει κάποια λεφτά. Καλά, οπωσδήποτε. Αλλά κοίταξε, εμείς επειδή έχουμε συνηθίσει χρόνια τώρα στην καλή ζωή. Ναι. Όχι στη σπάταλη ζωή, όχι, στην καλή ζωή. Καλή ζωή στην καλή ζωή, στην και... έτσι, φινετσάτη ζωή. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα, βέβαια. Όχι, όχι. Μαζί έχουμε μάθει και μαζί τα φάγαμε. Σε ένα άλλο επίπεδο. Να σου πω. Το πουρο, ξέρεις γιατί το κρατάνε όσο να είναι οι πιο ενήλικες άνθρωποι, δηλαδή μεγάλοι. Γιατί άλλο πουρο και άλλο πουρό. Αυτό πουρό, ναι. Έτσι δεν είναι. Καλά, κοίταξε, είναι μην το μπερδέψουμε το θέμα τώρα. Ποια είναι η σχέση με την ηλικία, λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Κοίταξε, η ηλικία είναι μια διαχρονική, έχω μια διαχρονική ηλικία, είμαι διαχρονικός πάντοτε. Διότι βεβαίως μεγαλώνουν, οι άλλοι μεγαλώνουν, όχι εγώ. Μπράβο. Έτσι, ναι, οι άλλοι μεγαλώνουν. Το, εντάξει, παραμένω. Ο ίδιος. Θα μου πεις γιατί. Διότι δεν τα παίρνω κατάκαρδα τα πράγματα. Τα παίρνω λαξόφαρτσα. Κοίταξε, ένας άνθρωπος και προσπαθώ να στεναχωριέμαι μέχρι το βράδυ. Το πρωί είναι άλλη μέρα. Άρα γι' αυτό τα πας καλά με αυτόν τον άνθρωπο που είσαστε μαζί και συνεργάζεστε. Α, ναι, και εκεί δεν έχω πρόβλημα. Είναι από εδώ, μπαίνει από εκεί, βγαίνει. Αυτό στιγμή, τελείως. Καλά, είναι τόσο διαφορετική η φωνή του που και να μην τα έχεις καθαρίσει τα αυτιά για ένα μήνα, τα καθαρίζει αυτό. Είναι του μποφλό. Του μποφλό, του μποφλό. Θεωρείς ότι το κάνει αυτό γιατί είναι ένα στίγμα που έχει δώσει. Όντως τα εννοεί, είναι έτσι, του αρέσει να είναι τόσο. Να βγάζει αυτή την κακιασμένη διάθεση τη κριτική. Είναι. Το να αφιονίζει το γυαλί. Ναι. Όταν πέφτει στο γυαλί, εκεί το του βγαίνουν όλα. Γιατί μόλις λες Στέφανος Χίος, σου βγαίνει κατευθείαν αυτό το πράγμα, το τρελό που φωνάζει, που κάνει, που ζωή δεν είναι έτσι, είναι ήρεμος. Όχι, είμαι σίγουρος με αυτό, είναι ήρεμος, είναι ήρεμος, είναι πολύ ήρεμος. Και καμιά φορά στεναχωριέμαι και γι' αυτό. Εκεί στην οθόνη τα κάνει όλα, στο γυαλί, εκεί του βγαίνουν όλα τα εσύ λοιπόν το διασκεδάζεις μαζί του. Εγώ ναι, όπως για τον ξέρω το 2000 έχουμε ξεκινήσει από την Τατιάνα. Γνωριστήκαμε, επειδή πήγαινε στην Τατιάνα εκεί στο πάνελ. Και ήταν και αυτό στην εκπομπή δημοσιογράφος στην Τατιάνα, ένας από τους δημοσιογράφους βέβαια. Και εκεί ξεκινήσαμε και κάναμε την γνωριμία μας και ήμασταν και κολλητοί τότε. Μάλιστα, η Τατιάνα έλεγε το εξής. Που χάνεις που τους βρεις, ο Νταραβίγκας με το χείο πίσω από όλα τα θέματα είναι. Γιατί βγάζαμε αρκετά θέματα. Εννοείται. Εσύ με ποιον συνεργάτη ή μάλλον σε ποια πάνελ ή σε ποιες εκπομπές γουστάρεις, ας το πούμε έτσι, και το διασκεδάζεις? Γιατί εντάξει, η δημοσιογραφία είναι ένα ενδεικτικό πράγμα. Η σκληρή δημοσιογραφία είναι
κάτι που πρέπει να την κάνεις με μία τακτική τάδε, αλλά η δημοσιογραφία η πιο ελεύθερη πρέπει να την κάνεις και με διασκέδαση, νομίζω. Εμένα μου αρέσει η καταγγελτική δημοσιογραφία. Τώρα τελευταία, τα τελευταία 7-8 χρόνια. Θεωρείς ότι αυτό πιάνει? Καταγγελτική, όταν λέμε καταγγελτική. Ένας δημοσιογράφος πολύ παλιός και πεπειραμένος μου έλεγε, όσο είσαι καταγγελτικός, οι άλλοι σε σέβονται και σε φοβούνται. Mm. Δηλαδή, άμα βγάζεις τη φόρα τα πάντα, βέβαια με στοιχεία, όχι γενικά και αόριστα θα πετάσουν αέρα, εκεί θα σε φοβούνται οι άλλοι και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί. Μήπως κινδυνεύεις και όλα όμως. Το κινδυνεύεις, αυτό το ρεγουλάρεις το θέμα. Mm. Δεν φτάνει στα όρια. Έτσι. Εγώ βεβαίως, επειδή ασχολούμαι και με δύο άλλες μη κυβερνητικές οργανώσεις, σαν πρόεδρο από τα ναρκωτικά παλιά, που τον πρόεδρο του Αντιναρκωτικού Αγώνα από το 85, εκεί βέβαια κινδύνευα, αλλά τι, δεν κατηγγυλά τον τάδε δεν μπορώ. Το θέμα, γενικά το θέμα που έχουμε πρόβλημα στην Ελλάδα, εκεί. Κατά κάποιο τρόπο. Ακόμη θεωρείς, είναι έντονο ακόμη. Είναι και πολύ έντονο βέβαια. Εκτός υπάρχει παραοικονομία, υπάρχει και πιο έντονο. Δυστυχώς το θέμα είναι έντονο, αλλά οι αρχές το έχουν. Καμιά φορά πιάνουν κάθε τόσο κάποιον, αλλά μετά από όσοι είναι αυτοί που είναι ελεύθεροι. Το έχουν αφήσει γιατί το θεωρούν περιθωριακό πλέον πρόβλημα. Εντάξει, μπορεί και αυτοί να φοβούνται, ρε παιδί μου. Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, τώρα μέσα στην φυλακή. Δεν είναι θέμα φόβου, είναι θέμα εδώ. Είναι ακριβώς. Εγώ άλλη διακίνηση. Είναι τεράστια. Εδώ συντηρούνται προϋπολογισμοί κρατών από τα ναρκωτικά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, βέβαια και το έχουμε ρίξει σωστή πλοήγηση. Μας έχει μαράνει. Στη χώρα μας η σωστή πλοήγηση, από τα παιδάκια πεθαίνουν από τη μη σωστή πλοήγηση. Και από τη σωστή ενημέρωση το έχουμε καταλήψει. Ακριβώς. Τόσο καιρό το θέμα. Εντάξει, πας να μην αρχίσουμε τέτοια θέματα. Ωραία, για πες μου τώρα, η εκπομπή της Τατιάνας που άλλαξε στέγη. Να κάνουμε λίγο κριτική. Πώς το βλέπεις? Τη θεωρείς πιο φρέσκια, πιο παλιάτικη, πιο αδιάφορη, πιο σπουδαία? Την τωρινή εκπομπή της Τατιάνας. Το έχει ρίξει το κοινωνικό η Τατιάνα. Mm. Καλό δεν είναι, γιατί βγάζει κοινωνικά θέματα, τα οποία αυτά τα θέματα έχουν ενδιαφέρον στον τηλεθεατή και μεγάλο ενδιαφέρον, μπορώ να πω. Mm. Αλλά το θέμα είναι το εξής, ότι η Τατιάνα έχει φτάσει τώρα από 2000, έχουμε 2016, είναι 16 χρόνια. Όταν βλέπεις το ίδιο πρόσωπο συνέχεια, όσο και ενδιαφέρον είναι το θέμα, αρχίζει και κουράζει. Mm. Έχει κουράσει τον κόσμο, βέβαια. Όμως, αν δεν βγαίνουν κάποια καινούργια άτομα, δηλαδή αυτό πρέπει να βγαίνουν καινούργια και παιδιά. Για κάποιους άλλους. Βέβαια, καινούργια άτομα. Υπάρχουν δηλαδή, τόσοι καινούργιοι δημοσιογράφοι. Για τον Παπαδάκη, ας πούμε, το πρέπει, εγώ τον λατρεύω. Και εκείνος πάλι έχει πιάσει το στασίδι και δεν κουνάει. Ναι, αλλά άμα δεν βγουν άλλοι καινούργιοι οι οποίοι να τραβάνε τον κόσμο, πώς το βλέπεις εσύ? Δηλαδή, πώς μπορεί να υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν άλλοι καινούργιοι ικανοί δημοσιογράφοι? Πώς προωθείτε, τι πρέπει να κάνετε? Πρέπει οι καναλάρχες να βλέπουν. Υπάρχουν και ταλέντα. Τα οποία αυτά ταλέντα να τα αξιοποιήσουν. Μπορούν κάλλιστα σιγά σιγά βλέπουν. Περνά τόσοι δημοσιογράφοι τα κανάλια. Κρατάνε κάποιους. Το θέμα Βερίκιο στο πρωί, στην πρωινή εκπομπή που είναι μια ψυχαγωγική πρωινή και είναι και αρκετά σπουδαία, γιατί είναι οι πρώτοι που αρχίζουν και αναλύουν μαζί βέβαια με του Ε την εκπομπή, που αναλύουν τις ειδήσεις τις διασκεδαστικές. Τι φόρεσε προηγούμενο βράδυ η μία, τι έβαλε ο άλλος, πιο γκόμενο έχει μία, πιο άλλο. Και ξαφνικά βγαίνει κάποιος μέσα εκεί από το ραδιόφωνο του, που είναι του ιδίου καναλιού βέβαια, του ιδίου ομίλου, και κάνει κάποιες κριτικές πολιτικές, αλλά και χλεβάζει και κάποιους που υποτίθεται είναι κοσμικοί και πάνε κάπου ακόμη και τους ίδιους του πάνελ. Πώς το βρίσκει στον Βερίκιο διασκεδαστικό? Εγώ να σου πω, ξυπνάω 9. Mm. Την ώρα που μπαίνει ο Βερίκιος ξεκινάει στο happy, πώς το happy day. Happy day της Τσιμτσιλή. Ναι. Γιατί με ενδιαφέρει, λέει κάτι θεματάκια από εμένα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η εκπομπή, πολύ πολύ. Και το κοιτάω, το κοιτάω. Το ραδιόφωνο βέβαια δεν μπορώ να το δω, αλλά εκείνη την εκπομπή την κοιτάω. Διότι βγάζει κάποια θέματα. Εκείνο που δεν μου αρέσει το Βερίκιο είναι το εξής. Λέει, χτες το βράδυ είχα πάει στο τάδε. Ναι, και μου πήρανε, ξέρω εγώ, μου δώσαν κλίση. Ναι, είδα, πήγα, πέρασα, λέει, μια βόλτα από την Ψαροπούλα, ξέρω εγώ πώς. Κάτσε ρε φίλε, ο κόσμος πεινάει. Εσύ μου πας τώρα και διαφημίζεις το κέντρο. Ρε φίλε. Εντάξει, υποτίθεται ότι λέει με έναν ειρωνικό τρόπο, είναι όπως οι blogger. Αυτό είναι. Έκανα μια βόλτα, ξέρω εγώ, από το τάδε κοσμικό κέντρο. Ναι, το χρεβάζει όντως. Μετά λέει ότι ήταν αυτός εκεί και ήταν εκείνος. Ναι. Εσύ ποια είναι η σχέση? Ήταν λοιπόν η τάδε εφοπλίστρια η οποία. Γιατί με είναι με δύο εφοπλιστές, και... δηλαδή τι πρέπει να κάνει? Αλλά εντάξει, είναι στις Φιλιππινέζες στο τραπέζι που τους τρώνε. Επειδή απευθύνεται σε κόσμο ο οποίος αυτή την εποχή έχει πρόβλημα. Mm. Και δεν πρέπει να προκαλούμε. Εντάξει.
Ο κόσμος νομίζω όμως καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει, εντάξει. Του αρέσει. Δηλαδή, κοίταξε να δεις. Βγάζει ειδήσεις πάντως. Όταν πας σε ένα θέατρο και βλέπεις μια παράσταση, η οποία έχει κοστούμια, εκείνο το άλλο, και εσύ έχεις δώσει 20 ευρώ, 15 ευρώ, 25 ευρώ, δεν ξέρω τόσο κάνω τα εισιτήρια ανάλογα με το θέατρο. Και βλέπεις αυτή τη φαντασμαγορική παράσταση. Εντάξει. Ναι. Δεν πάει να πει ότι πρέπει να δίνεσαι κι εσύ έτσι με αυτά τα κοστούμια. Πρέπει μόνο να υπάρχει ζωή. Αυτός όλος ο κόσμος, γιατί έτσι σε κάνει να. Να γεμίζει το μάτι σου. Και εκείνο που δεν μου αρέσει στο Βερίκιο είναι ότι είναι παντογνώστης. Διακόπτει τους πάντες γιατί τα ξέρει αυτός όλα. Είναι ενημερωμένος από το εξωτερικό μέχρι το εσωτερικό. Καλός μεν είναι, αλλά κάπου εκεί πέρα θέλει λιγάκι πιο ταπεινοφροσύνη. Εντάξει, όταν κάποιος το συνεπαίνει και έχει γκέλ, γιατί τώρα στον δρόμο τον σταματάει και του λέει: καλά τα είπες, καλά τα είπες, καλά τα είπες. Αλλά να σου πω κάτι. Εγώ θυμάμαι το Βαρουφάκι που ενώ τους έβαζε στο ATM. Και καθόλουσαν εκεί με τις ώρες, τον είδα μετά στο καράβι που πήγαινε στην Αίγινα να μαζέψει φιστίκια για να φιστικώσει ποιος ξέρει ποιον, το κράτος μάλλον. Του λέγανε όλοι: αχ, πώς σε πάω, τι καταπληκτικός, τι ωραίος. Οπότε δεν ξέρεις ποτέ Βαρουφάκη, εγώ η διαφωνώ. Γνώμη του κόσμου πόσο μπορεί να μετρήσει. Στο Βαρουφάκη, εγώ διαφωνώ. Ο Βαρουφάκης ήταν κατασκεύασμα κάποιων καναλιών που τον κάνανε Θεό. Του παίρνανε συνέντευξη από το Τέξας πριν γίνει όλη η ιστορία και τον κάνει υπουργό. Και μας έλεγε πώς θα μας σώσει από το Τέξας. Από το Τέξας ή από το Τέξας. Όχι, από το Τέξας. Ήταν στην Αμερική και τον βγάζανε με Skype. Παγκελάτος, διάφοροι που είχαν εκπομπές. Χατζηνικολάου και αυτοί δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Και μας έλεγε πώς θα μας σώσει. Και του λέω, βρε φίλε, αφού δεν θα μας σώσει, έλα εδώ εσύ. Στην Ελλάδα, να δεις τη γλύκα, να μας σώσει κιόλας. Εσένα που φημίζεις ότι είσαι πολύ πλούσιος και τα λοιπά, δεν σε κάλεσε ποτέ ο Βαρουφάκης να σου πει έλα εδώ να κάνουμε γιατί, κάτι μαζί, να κάνουμε επιχειρήσεις. Τι να κάνουμε. Πλούσιος δεν είμαι εγώ καταρχάς για να μην. Σε αισθήματα είσαι πλούσιος. Σε αισθήματα πολλά χρόνια και έχουμε διασκεδάσει πάρα πολύ ωραία. Σε αισθήματα, μαζί. Ναι, γιατί από την Αράχοβα εκεί με τις. Όχι μόνο Αράχοβα, μιλάμε μόνο βουνά και θάλασσα. Και θάλασσα και σκι και τα λοιπά. Και τα αγαπάμε την Ελλάδα και γι' αυτό το λόγο τρώμε και ό,τι τρώμε. Και μάλιστα ο αδερφός μου ήταν πολύ. Ήσασταν πολύ φίλοι, κάνατε σκι από πάνω στην Αράχοβα και τέτοιες μέρες αποκριάτικες. Θυμάμαι στο Κολονέλο. Ναι, Κολονέλο, Κολονέλο. Εκεί πανέβαζε στην μπάρα πάνω και χόρευε. Κάποια μπάρα, μια φορά είναι οι απόκριες, ναι. Όπως αυτές περάσαν τώρα. Ναι. Αλλά για μένα δεν περνάνε ποτέ οι απόκριες, τέλος πάντων, με το θέμα της διάθεσης εννοώ. Και είχα ντυθεί μούμια. Και έχω πάρει μια επίδεσμο, ξέρεις, από το φαρμακείο και έχω σφιχτεί τόσο πολύ. Δηλαδή, μετά από λίγο πρίστηκε το σώμα. Και να μην μπορώ να τη βγάλω γιατί ποιος ξέρει πώς με είχαν κουμπώσει και με είχαν ράψει. Και να πάρω ένα ψαλίδι, μου έδωσε ο Κολονέλος ένα ψαλίδι και το σκίζα την Γάζα. Έχω περάσει τέλεια. Θυμάσαι, είναι πολύ ωραίες εποχές. Τι και στα πάρτι σου στην Πίκολο. Α, καλά, ναι. Αναπολύσεις κάτι από τότε, σου άρεσαν περισσότερο εκείνες οι εποχές ή σ' αρέσει και το σήμερα που είμαστε πιο πολύ στο σπίτι. Θυμάμαι στην Πίκολο που κάνει τα πάρτι. Καλούσε συνεργείο να βάζει χημικές τουαλέτες. Βέβαια. Είχα 2-3 χιλιάδες άτομα. Και τότε θυμάμαι παλιά, οι χημικές τουαλέτες δεν ήξερα τι είναι χημική τουαλέτα. Ήσουν ο πρώτος που βάζει χημικές τουαλέτες γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο μέσα. Καλούσε. Ερχόμασταν με τον συγχωρεμένο τον Ασλάνη. Ναι. Τον αείμνηστο εκεί. Ναι, ο οποίος μας έπαιρνε μαζί γιατί μας φιλοξενούσε σπίτι του. Βέβαια. Τι γλυκό παιδί, πόσο λείπει από τη μόδα. Λείπει πολύ πάρα πολύ. Και ειδικά αυτόν τον καιρό που πηγαίνω και εγώ στις επιδείξεις και τα λοιπά και στις εβδομάδες μόδας του Παρισιού, του Λονδίνου, λείπει πάρα πολύ για την Ελλάδα ένα τέτοιο άτομο. Αλλά και με το μαγαζί στη Βουκουρεστίου που είχε εκεί, στην Τσακάλοφ και Βουκουρεστίου. Ναι. Ήμουν ο τυχερός, είχα πάρει μερικά Μοκλέρ στο τέλος. Και ξέρεις, εγώ κάνω και παζάρια. Και τα πήρα σε πολύ καλή 4-5 μποκλεράκια ωραία. Σε διάφορα χρώματα. Πες μου, ακριβώς με τι ασχολείσαι τώρα. Θέλω να μας πει μέσω της εκπομπής, στον κόσμο, ας πούμε, εγώ είχα τι σε συγκλονίζει και τι κάνεις τώρα. Ήμουν επιχειρηματίας χρόνια. Ασχολούμαι με ιατρικά κέντρα. Είχα το πολυδύναμο ιατρικό κέντρο τον Ιπποκράτη, τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Ξωνική, μαγνητική, τομογραφία, πυρηνική ιατρική. Όλα τα τμήματα είχε ένα κτίριο ολόκληρο. Μετά τις, το 7 το πουλήσαμε. Το πήραν κάποιοι. Το πουλήσεις και αρκετά. Να τα πλούτη, αγαπητοί. Ο όμιλος ιατρών το πήρε ένας όμιλος ιατρών μαζί με δύο κλινικές, το βάλα στο χρηματιστήριο και ιστορία. Λοιπόν, από τότε μετά την δημοσιογραφία σαν χόμπι. Μ' αρέσει να. Και στην τηλεόραση και να αρθρογραφώ
Πώς, ο λόγος σου πως είναι, έχω καιρό να σε διαβάσω. Ναι, εντάξει, ήταν μερικούς μήνες που το έχω εγκαταλείψει, γιατί τι να γράψει τώρα πια, όλα έχουν γίνει μπάχαλο. Και γι' αυτό το λόγο, με το χείο ήμουν στις εκπομπές τώρα 5 χρόνια, 4 χρόνια πόσο ήμασταν εκεί. Από εκεί δημιουργήθηκε μια έτσι κατάσταση, πλέον ανασκεύασα. Ξανά με θυμηθήκανε μετά την Τατιάνα όλα αυτά τα που γινόσανε με το χείο, αυτά. Δεν κάνω τίποτα. Ασχολούμαι με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις που έχω. Τον αντιναρκωτικό αγώνα από το 87. Στον οποίο προσπαθώ, διότι αν δεν έχεις κάποιον ανταπόκριση από την πολιτεία, μόνο σου δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Πάνω στο θέμα της ενημέρωσης πρόληψης ναρκωτικά. Έχω ιδρύσει το 6, κλείνει 10 χρόνια φέτος, την Πρωτοβουλία Πολιτών κατά της Διαφθοράς. Δηλαδή ότι θέματα με θέματα διαφθοράς στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα. Στο δημόσιο υποθέσεις, είναι υποθέσεις, ναι, υποθέσεις, τι στέλνω στον εισαγγελέα προς έρευνα, όλα αυτά. Και ασχολούμαι. Ο εισαγγελέας κάνει έρευνα για αυτά. Δηλαδή σου τυχαίνει κάποια υπόθεση, σου καταγγέλνουν μια υπόθεση διαφθοράς. Ναι. Ότι ξέρω εγώ έτσι και έτσι κάτι έγινε. Mm-hmm. Σου στέλνουν τα στοιχεία, τα διαβιβάζω στον εισαγγελέα και από εκεί κάνει έρευνα ο εισαγγελέας αν θα ασκήσει δίωξη ή όχι. Στο εν λόγω πρόσωπο, στην εν λόγω υπηρεσία, σε κάποιους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς ή οργανισμούς. Αυτό όσον αφορά το δημόσιο, έχεις κάνει πράγματα, έχεις προχωρήσει σε κάποιον να τους πιάσουν, να τους ξεσκίσουν όπως κάνουν στον ιδιωτικό τομέα. Έχω... Για να μην σου πω τα δικά μου, άστε τα δικά μου, γιατί πλέον ο κόσμος ξέρει και δεν κοροϊδεύεται πλέον. Το τι πρίκα αφήνω, χαρίζω και τελικά την κατασπαράζουν κάποιοι. Ναι, πολλές φορές. Έχω, άνθρωποι και γίνονται και δυνατοί. Έχει. Αλλά τέλος πάντων, ας φύγουμε από αυτά τα πράγματα. Άστα. Ναι. Όταν έχουμε γενέθλια, ένας μου λέει να τα εκατοστήσεις. Ναι. Όταν παντρευόμαστε, επίσης πρέπει να μας πούνε να τα εκατοστήσεις. Να τα εκατοστήσεις. Εσύ έχεις κάνει μόνο δύο γάμους. Δύο γάμους, από ό,τι ξέρω. Ναι, ναι. Έχεις πόσο να κάνεις κι άλλον. Κοίταξε, άλλο δεν σου άρεσε να σου λέγανε να μπορούσαν να σου πούνε να τα εκατοστήσεις. Μα δεν ξέρει, μπορεί, δεν ξέρει. Όλα είναι πιθανά σε αυτή τη ζωή. Δηλαδή, μήπω είσαι άνθρωπο που βαριέται τα πράγματα εύκολα. Όχι, δεν βαριέμαι εύκολα. Βέβαια, είμαι δίδυμο. Mm. Αλλά από εκεί και πέρα, όχι ότι από τη μια στιγμή στην άλλη. Είσαι δίδυμος που τους βγάζεις και τους δύο εαυτούς σου μαζί, ή παίρνεις έναν τη μια μέρα, άλλον την άλλη. Γιατί οι δίδυμοι έτσι κάνουν. Προσπαθώ να ισορροπήσω. Να τους ισορροπώ, να με ισορροπώ. Ο ζυγός ισορροπεί. Ναι, ναι. Γιατί θα ζυγίζει ο δίδυμος. Και τους δίδυμους τους βάζω και τους δύο σε τάξη. Εαυτούς μου. Πάντως, επειδή είσαι ένα άτομο χαρισματικό, γιατί έχεις μια. Ένα γλυκιά, άτομο κοινό, όπως είναι όλοι. Έτσι, ηρωνία και γλυκό θέμα, αλλά είσαι διαβασμένος πολύ γιατί για να. Για να βοηθάς ανθρώπους, να κάνεις πράγματα, να ανοιχνεύεις, να θέλεις να πάνε όλα με τον νόμο και τέτοια, σίγουρα μέσα σου έχεις και ένα, μια φωτιά η οποία δεν θέλει... είναι φωτιά, είναι να σου πω το τρίπτυχο. Θάρρος, θράσος, τόλμη. Καλά, αυτό άμα το λέγεις στα παιδιά μου που διδάσκω στην αρχή. Αν έχεις αυτά τα τρία, στη ζωή σου προχωράς. Ναι, το θράσος πρέπει να το αλλά να είσαι σεμνός όμως, χαμηλών τόνων. Να το έχεις μέσω της μόρφωσης. Και, άμα την έχεις, είσαι χαμηλών, χαμηλών τόνων. Χαμηλών τόνων, να έχεις αυτά τα τρία. Θάρρος, θράσος, τόλμη. Χρειάζεται η τόλμη και η θρασίτητα. Μην κολώνεις. Να πάμε στην ερώτηση που θέλω να σου κάνω πραγματικά. Θεωρείς ότι πρέπει να κλείσουν πολλά κανάλια και να μείνουν λιγότερα? Και εάν ναι, ποια είναι αυτά που πρέπει να κλείσουν, τα της ψυχαγωγίας ή της... Εκεί στο θέμα των καναλιών, να το πάρουμε με την Ευρώπη έξω, όχι, γιατί να κλείσουν. Φαίνεται έχουμε και λιγότερα εμείς από τους ξένους. Οι ξένοι έχουν περισσότερα κανάλια ιδιωτικά. Σίγουρα. Λοιπόν, εμείς γιατί, επειδή ξαφνικά του ήρθε του παπά να τα κλείσει τα κανάλια, πρέπει να τα κλείσει. Εδώ υπάρχει κάποια ιστορία από πίσω. Λοιπόν, κάτι προσφέρει το κάθε κανάλι. Λοιπόν, από εκεί πέρα, αν δεν το αρέσει του κρατούντος κυρίου Παπά ή το εκάστοτε κρατούντος ότι θέλω να κλείσω το Μέγκα, το τάδε, γιατί δεν συμβαδίζει με τις αυτές τις κυβέρνησεις. Ναι, αλλά υποτίθεται ότι αυτοί έχουν τη δικαιολογία ότι χρωστάνε και θα πρέπει να πληρώσουν. Είναι κανένας που να μην χρωστάει στην Ελλάδα? Να μου πεις, εγώ τώρα βέβαια δεν είναι πολιτικό. Ολόκληρη η Ελλάδα χρωστάει αλλά, στο... εννοείται, αλλά όταν... αυτά τα κανάλια τα είχαν για να περνάνε δικές τους information στη ακριβώς. Χώρα και υποτίθεται κερδίζανε άλλοι. Μπορεί τα κανάλια να μην πληρώσουν, να μην μπορούν να πληρώσουν, γιατί και βέβαια οι διαφημίσεις δεν πληρώνονται και είναι μια αλυσίδα πραγμάτων. Αλλά κάποτε τους βόλευε σε κάποιους. Οπότε δεν, τώρα βολεύει, ό,τι ξεβολεύει, δεν πρέπει να αναστατώνουν νομίζω τον τηλεθεατή. Είναι καλό το κόλπο του Παπά. Και του Τσίπρα, του Παπά. Άρα λοιπόν είναι φιλοκυβερνητική όλη η πίσω. Και το πάει λέγοντα το θέμα θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε. Έτσι, ναι, θα δεν το πιστεύω εγώ να κλείσει κανένα.
Εγώ δεν αμφιβάλλω αν θα γίνει τίποτα στο θέμα αυτό. Καταρχήν, αν κλείσει ένα κανάλι αύριο, όλα αυτά τα δηλαδή αυτά το που κλείσιμο, το κλείσιμο οι συμφωνίες είναι... που έχουν γίνει με τις διαφημιστικές, ναι, θα μπει πάνε όλα στον το αέρα. Το κλείσιμο είναι μια έννοια εντός εισαγωγικών. Το κλείσιμο μπορεί να σου πει ότι να μην έχεις, ξέρω εγώ, πρωινό, να μην έχεις ειδήσεις ή να μην έχεις κάτι άλλο και σου περιορίζει κάποια ζώνη. Αν σου περιορίσει κάποια ζώνη, σου το λέει έτσι έκλεισε, δηλαδή παραμύθια. Ναι. Στο πάει έτσι τάχα μου, στα μαλακά μετά, το φαίνει στα μαλακά. Εφόσον έχει συμμορφωθεί βέβαια και έχει έρθει... Ναι, ναι. Συμμορφωθεί πώς οικονομικά? Συμμορφωθεί προς την κυβέρνηση. Δεν τα λες όπως θέλει. Άρα λοιπόν εσύ δεν θεωρείς ότι το θέμα τους είναι οικονομικό να βάλουν κάποια λεφτά στο ταμείο? Εγώ πιστεύω... Είναι να είναι φιλοκυβερνητική. Ναι, εγώ πιστεύω ότι όλα στον κόσμο και στη χώρα μας είναι στημένα. Και όλη η υπόθεση που γίνεται τώρα για αυτή τη στιγμή, προσφυγικό λέγεται, οικονομία λέγεται, είναι στημένα. Δεν είναι ξαφνικά. Δεν ήρθανε ποτέ ξαφνικά τίποτα εδώ. Mm-hmm. Όλα είναι στημένα. Και αν το καλοσκεφτούμε, θα το δούμε. Πριν λίγες μέρες είδαμε ένα περιοδικό το οποίο είχε στο εξώφυλλό του, γνωστό περιοδικό, μπορούμε να το πούμε κιόλας, ήταν το Downtown, που εγώ το αγαπώ, το αγαπούσα από την πρώτη φορά που ο Κωστόπουλος το είχε βγάλει και χαίρομαι που η Νάνση και το team της το ξαναβγάζουν. Έβγαλαν λοιπόν ένα εξώφυλλο το οποίο συζητήθηκε, που ήταν κάποιοι celebrities, ηθοποιοί κτλ. Που ντύθηκαν πρόσφυγες. Που ντύθηκαν πρόσφυγες. Yeah. Εσύ αυτό το κρά, αυτό το θέμα, το τόσο κρά του να βγάλουμε ένα εξώφυλλο, το δικαιολογείς? Γιατί μπορεί. Εμένα δεν μου φάνηκε τόσο προκλητικό, αν θέλεις, σαν έναν άνθρωπο που δεν ξέρω τι εννοεί, όσο ήταν τη Σέλι Στάι που ήταν γυμνή στο εξώφυλλο. Δηλαδή, ναι, το ίδιο θέμα προς κριτική για μένα είναι και κάποια άλλα εξώφυλλα. Αναρωτιέσαι γιατί το έβγαλε? Όλα δεν γίνεται για διαφήμιση. Ναι. Όλα δεν γίνεται για τηλεθέαση. Τι επίκαιρο υπάρχει? Τι επίκαιρο υπάρχει αυτή την εποχή? Το προσφυγικό. Τι είναι η Στάι τότε? Με το θέμα του AIDS που ήταν η μέρα του AIDS. Στάι. Και κάποιοι άλλοι που ήταν. Όχι, βγάλαν όλο γυμνή μέσα και τα λοιπά. Ναι. Και η Στάι ήταν στο εξώφυλλο. Απλούστατα. Αυτό έγινε τώρα. Άρα σου αρέσει αυτό το στυλ της πρόκλησης, ανεξαρτήτως αν μπορεί να θίξει. Εντάξει, κάποιους. Ο κάθε αυτή το ξέρουμε το παιχνίδι των ΜΜΕ, των περιοδικών και των. Καλά, γιατί από την άλλη μεριά, όταν σκεφτούμε ότι πόσοι βγάζουν λεφτά από τους κανονικούς πρόσφυγες. Τώρα βγάζετε πολλά λεφτά. Το ξέρω. Έχω ένα γνωστό όμως. Πουλματζή που ξέρω εγώ, ένα πούλμαν είχε. Έχει πάρει 15 πούλμαν τώρα με τους πρόσφυγες. Ένα είχε. Πήρε 15 πούλμαν. Αυτό είναι τα τόπια των χρημάτων που τελικά πάνε από εδώ, από εκεί. Δηλαδή παλιά είχαμε το χρηματιστήριο, κάποιοι τα πήρανε, τα κάνανε. Κάνανε κάποιες επενδύσεις που δεν έπρεπε κτλ. Τώρα είναι το προσφυγικό. Πώς το βλέπεις αυτή τη μετακίνηση, ειδικά τώρα που είναι λίγα τα χρήματα? Και... Είναι σωστή? Αυτοί οι άνθρωποι μπορούν τελικά να είναι χρήσιμοι στην εξέλιξη της χώρας? Ποια είναι λίγα τα χρήματα για τους πρόσφυγες? Όχι, είναι λίγα τα χρήματα αυτών που λες τώρα, αυτά που βγάζουν από τους πρόσφυγες, από ό,τι βγάζουν από το χρηματιστήριο. Μα τα λεπτά τα παίρνουν από τους πρόσφυγες. Την ΕΟΚ έξω. Α, πληρώνει, βεβαίως. Πληρώνει η ΕΟΚ έξω για τους πρόσφυγες που έχουμε με το κεφάλι. Πόσους έχουμε εδώ αυτή τη στιγμή, 150.000. Και παλιά με τους μετανάστες, μην κοιτάτε, δεν το ξέρει ο κόσμος. Όσοι μπαίνανε μέσα εδώ που τους λέγαμε λαθρέους παλιά, πλήρωναν η ΕΟΚ, πλήρωνε με πόσους έχουμε. Και μάλιστα πολλές φορές βγάζανε και πλασματικά ποσά για να παίρνουμε επιδοτήσεις μεγαλύτερες. Και εμείς φωνάζαμε ότι αυτά. Το που πηγαίναν είναι ένα άλλο θέμα. Ένα άλλο θέμα που να το ψάξουμε. Λοιπόν, τα λεπτά τα παίρνουμε απ' έξω για τους πρόσφυγες αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Οπότε, εγώ θέλω να μου πεις τώρα για να κλείσουμε σιγά σιγά, γιατί δυστυχώς έχεις τόσο πολλά να μου πεις, αλλά είναι πολύ λίγος ο χρόνος. Έχουμε μόνο 35 λεπτά διαθέσιμα. Ξυπνάς το πρωί. Τι κάνεις πρώτο πράγμα? Εγώ σε κόβω να γυαλίζεις τα παπούτσια σου. Πες μου τι κάνεις. Να σου πω, τα παπούτσια μου τα γυαλίζω όταν πάω σπίτι και το πρωί είναι έτοιμα. Okay. Μπορείς πας σπίτι, θα γυαλίσεις το παπούτσι, θα βάλεις το κουτί μέσα. Το βάζω σε κουτιά ειδικά. Εγώ δεν έχω ειδική τουλάπα για τα παπούτσια. Λοιπόν, έχω ειδικό δωμάτιο. Τεράστια που έχω τα ρούχα. Και τα ρούχα πώς τα έχω? Σε καλογύρους αυτούς που έχουν τα μαγαζιά. Ναι, ναι, σιδηρόδρομους. Ναι, ναι. Διόροφους σιδηρόδρομους. Γιατί είναι τόσα χρόνια. Η μανία μου ήταν να παίρνω ρούχα. Ναι, χρόνια. Δηλαδή τόσα ρούχα. Ευτυχώς για μας που έχουμε τα καταστήματα. Δηλαδή αν αυτά τα ρούχα δεν τα είχα αγοράσει εγώ τόσα χρόνια, θα είχα αγοράσει πολλά διαμερίσματα. Σου άρεσε όμως να είσαι εσύ. Αλλά μ' άρεσε ό,τι μου γυάλιζε πήγαινε το έπαιρνα. Τα πάντα. Από δώρα πώς ήσουν, έκανες τις γυναίκες δώρα ακριβά? Ναι, εντάξει. Σου άρεσε, σου άρεσε. Ναι, σε αυτό μου αρέσει. Και να παίρνεις δώρα, σου αρέσει. Με ικανοποιεί και αυτό, και να παίρνω και να δίνω δώρα. Μπράβο. Ναι, πάντοτε, άμα δεν κάνεις τη γυναίκα δώρα, αυτό δεν νομίζω ότι. Να σου πω,
Δεν πιστεύω σε αυτές τις ντουλάπες που είχες. Καμιά φορά να πήγες μέσα ντουλάπες στη γυναίκα σου και να πήγαινε να ανοίξει ντουλάπα και να βρήκες κανέναν άλλον μέσα. Όχι, ενώ έχεις κερατωθεί ποτέ. Αυτό δεν μπορεί να το ξέρει. Όλοι οι άντρες δεν το ξέρουν αυτό. Αυτό το ξέρει η γυναίκα. Απλά κάθε τόσο πιάνει το κεφάλι και λες εντάξει καλά είμαστε λίγο. Άμα δω ότι φυτρώνει τίποτα άλλο. Τότε γίνεται. Αν σου λένε να κάνεις μια εκπομπή, θα ήθελε να την κάνεις δική σου εκπομπή και τι θα ήταν αυτή, θα ήταν χιουμοριστική, θα ήταν έτσι καυστική, θα ήταν ανιχνευτική. Κοίταξε, άμα θα έκανα εκπομπή θα ήταν χύμα, έτσι όπως μιλάμε. Θα τα λέγαμε πως μιλάμε στο καφενείο, καθόμαστε και λέμε πέντε κουβέντες και κάνουμε χαβαλέ. Άμα θα έρθεις κάτω στον πίτι εκεί στο κολονάκι, στο κανάλι που κάθομαι, μαζεύονται κανιά δεκαριά γύρω-γύρω, λέμε και γίνεται χαβαλέ. Αυτό έτσι θα σου αρέσει. Σε αυτό μου αρέσει. Να σου πω, όταν όμως σε δεσμεύει το να κάθεσαι κάτω από φώτα και δεν μπορεί να μην τα λες και όπως πρέπει να τα πεις όταν είσαι εκεί. Γιατί τώρα με δέσμευσε ίσως... κανένας κάτω από φώτα. Τώρα περάσαμε τέλεια και πέρασε η ώρα τόσο ευχάριστη. Και τώρα κάτω από φώτα είμαστε. Εγώ λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σε θεωρώ έναν άνθρωπο πολύ elegant. Μου αρέσει που φοράς αξεσουάρ, γιατί και εγώ φοράω φουλάρια. Τέτοια μου αρέσουν, δηλαδή συμπληρώνει το δίσμο και δίνει μια νότα. Να φανταστείς ο Παστολόπουλος ο Νίκος, επειδή είμαστε φίλοι και ψώνονται κάτι φουλαράκια που μου αρέσουν εκεί και κάτι μύπαλτα που έχει κάνει, κάτι καρέ και τα λοιπά. Στην επόμενη επίδειξη θα με βάλει, λέει, στην πασαρέλα επιτιμή. Άντε. Επιτιμή απάνω, λέει. Αγαπητοί τηλεθεατές. Την επόμενη φορά που ο Νίκος Αποστολόπουλος τα έχει επίδειξη, από τώρα σας δίνουμε δύο προσκλήσεις για να απολαύσετε τον κύριο Ταραβίκα. Και μαζί με αυτό σας καληνυχτούμε και σας ευχόμαστε ένα υπόλοιπο Κυριακής Κατοπίκο. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα καλά και έτσι ευδιάθετος. Ευχαριστώ πολύ.